Πού είναι η μάνα σου Μωρή είναι η παράσταση που φιλοξενεί το Διπέθε Καβάλας τη Δευτέρα 6 και την Τρίτη 7 Μαρτίου του 2017 στο θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου. Μια σπρακτική μαρτυρία για τον εμφύλιο με την Βέρα Κρούσκα να ενσαρκώνει τα πάθη και τις ματωμένες σελίδες της οικογένειας Πέτρου Λαστιμάνη, την τραγική ιστορία ενός παιδιού που επέζησε από τις σφαγές των χιτών και κατέγραψε όλες τις μυριωδίες τους. Οι θεατές αντιμέτωποι με την ιστορία παρακολουθούν την ιστορία μιας γυναίκας που βίωσε μια από τις μελανότερες σελίδες της ελληνικής ιστορίας, τον εμφύλιο. Μια γυναίκα που έζησε την αγριότητα και την ωριμότητα ενός σκληρού πολέμου. Μια γυναίκα που ενηλικιώθηκε βία και αποτρόπαια ζώντας τις 31 σφαγές των δικών της ανθρώπων από ντούπιους χίτες, πρώην συνεργάτες των Ναζί και μετέπειτα διώκτες των κομμουνιστών που έλαβαν μέρος στην αντίσταση. Η σημερινή συνέντευξη τύπου έχει να κάνει με την παράσταση η οποία έχει προγραμματιστεί να ανέβει στο θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη στις 9 η ώρα το βράδυ. «Πού είναι η μάνα σου Μωρή» είναι ο τίτλος της παράστασης. Κυρία Βέρα Κρούσκα είναι ήδη στην πόλη μας, είναι κοντά μας, την καλωσορίζουμε, την ευχαριστούμε για την τιμή την οποία μας κάνει και προσωπικά αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα και αποτελεί ιδιαίτερα μεγάλη τιμή η παρουσία σας στην Καβάλα και βέβαια το γεγονός ότι είχαμε τη δυνατότητα πριν από την προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου να τα πούμε και να εκθέσουμε ο ένας τον άλλον κάποιες προσωπικές απόψεις και εκτιμήσεις γενικότερα και για το χώρο του πολιτισμού αλλά και για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην χώρα μας. Εμείς συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο, όπως ξέρετε, έχει ένα προγραμματισμό πάντα, σε δύσκολες εποχές. Σήμερα είμαστε χαρούμενοι που είναι εδώ η Βέρα η Κρούσκα. Είναι σημαντικό για μας να έρχονται άνθρωποι σαν τη Βέρα Κρούσκα στη σκηνή του θεάτρου. Έχει τη διαδρομή της, έχει την πορεία της, έχει την ιστορία της, έχει την έγκλη της. Είναι ένας άνθρωπος που με το έργο της και με την παρουσία της στην ελληνική σκηνή και όχι μόνο δείχνει ποιος είναι. Λοιπόν, το έργο βασίζεται στο βιβλίο της Δήμητρας Πέτρουλα που γράφτηκε το 1986 μετά από πάρα πολλά χρόνια σαν τιμή, σαν μνημόσυνο στους δικούς της που έχει χάσει. Η Δήμητρα Πέτρουλα ανήκει βέβαια στην οικογένεια των Πετρουλιάνων, που είναι ως γνωστό το τελευταίο θύμα υπήρξε ο Σωτήρης Πέτρουλα στα Ιουλιανά του 65. Είναι της ίδιας οικογένειας. Η Δήμητρα Πέτρουλα ήταν 4 ετών όταν έζησε αυτό το και κατέγραψε στο βιβλίο μια σπαρακτική μαρτυρία που είναι για τον εμφύλιο. Είναι ματωμένες σελίδες, θα έλεγα, της οικογένειας Πέτρουλα στη Μάνη και η τραγική ιστορία ενός παιδιού που επέζησε από τις σφαγές των χιτών, των ντόπιων χιτών.